χρήσιμο να κατηγορώ τους προσωπικούς ανθρώπους. Ναι. Γιατί δεν είναι χρήσιμο οι βουλευτές στον Εύρο, ο Άκης ο Γεροντόπουλος, και γιατί θα είναι χρήσιμο ειδικότερα να επιλέξουμε Άκη Γεροντόπουλο εφόσον έχουμε αποφασίσει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και να μην ψηφίσουμε, ας πούμε. Κάποιον άλλον. Κάποιον άλλον. Και πόσο μάλλον να ψηφίσουμε και νέα πρόσωπα. Γιατί αυτό νομίζω πως είναι το βασικό απέναντί σας σε τελική ανάλυση. Την ίδια στιγμή ακριβώς που υπάρχει μια κούραση του κόσμου για τους πολιτικούς οι οποίοι τους έχουμε δει. Το πώς κινούνται, το πώς λειτουργούν και το πώς αντιστέκονται εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πάντοτε πιστεύω ότι χρειάζεται ένα μείγμα νέων ανθρώπων που έχουν ενθουσιασμό και παλιών ανθρώπων που έχουν εμπειρία. Θα μου επιτρέψετε ότι, να σας πω ότι μετά από 28 χρόνια έχω ενθουσιασμό. Χαίρομαι αυτό το οποίο κάνω, το πιστεύω αυτό που κάνω και επίσης αυτά τα 28 χρόνια πολιτικής δράσης σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, διότι θεωρώ ότι ξεκίνησα να ασχολούμαι με την πολιτική από τα 16 μου χρόνια, πριν από 40 χρόνια και ως μαθητής και ως φοιτητής ασχολήθηκα ενεργά με την πολιτική. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία μπορεί να μου δώσει την ευχαίρεια να κινηθώ και να προσφέρω και εγώ μαζί με τους άλλους συναδέλφους ό,τι καλύτερο για αυτόν τον νόμο. Νέοι και παλιοί χρειάζονται όλοι. Είναι απαραίτητοι. Δεν μπορούν να είναι ούτε μόνο οι παλιοί, ούτε μόνο οι νέοι. Είμαι από εκείνα τα πρόσωπα που. Εσείς βέβαια είστε περίπου στη μέση. Δεν μπορεί κανείς να σας χαρακτηρίσει ούτε παλιό, ούτε και εξαιρετικά νέο. Ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια, ηλικιακά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας νομίζω είμαι τρίτος τέταρτος και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχουν δύο ή τρεις συνάδελφοι που είναι ηλικιακά πιο μεγάλοι από μένα, που δεν σημαίνει αυτό τίποτα απόλυτος και αυτοί έχουν πιστεύω όρεξη για δουλειά και πιο παλιοί έχουν όρεξη για δουλειά και πιο νέοι έχουν όρεξη για δουλειά. Ήρθε η ώρα όμως αυτή την εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει από όλα αυτά τα φορά, από την Ευρωβουλή, από την Εθνική Βουλή, από σημαντικές θέσεις κομματικές, αλλά και από τη δουλειά που έχω κάνει στον ιδιωτικό τομέα. Μην ξεχνάτε ότι πολλά χρόνια έχω δουλέψει ως ιατροδικαστής, ακόμη και ως μάνατζερ σε κάποιες ιατρικές μεγάλες επιχειρήσεις. Όλη αυτή την εμπειρία μπορώ να την διοχετεύσω στην κοινή προσπάθεια που κάνουμε σε αυτόν τον νομό. Έχω πει πολλές φορές, ένας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Χρειάζεται συνεργασία του συνόλου των βουλευτών, χρειάζεται συνεργασία με τους φορείς, δημάρχους, επιμελητήρια, εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων, να βάλουμε τους στόχους συγκεκριμένους για να τους πετύχουμε. Όλα αυτά τα χρόνια που είστε εκτός ελληνικού κοινοβουλίου, κύριε Γεροντόπουλε, και ως γνήσιος ευρύτης, που έχει βέβαια παράλληλα και την εμπειρία του κοινοβουλίου, τι σας ενοχλούσε παρακολουθώντας στα δρόμενα? Ήταν αυτό που σας εκνεύρισε ίσως όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούσατε τις εξελίξεις? Ένα που θα ήθελα να το διορθώσουμε είναι να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Όχι να τα βάλει καθένα στην κόκκινη του δρόμου. Στόχους τους οποίους θα καθίσουμε να τους συζητήσουμε, να δούμε και τι θέλουμε να γίνει αυτός ο νομός. Θέλουμε να είναι ένας αγροτικός νομός. Θέλουμε να είναι ένας νομός τουριστικός. Θέλουμε να είναι ένας νομός υπηρεσιών. Θέλουμε να έχουμε υποδομές. Είναι ζητήματα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία πρέπει να τα δούμε. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα, αλλά να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε προς τα εκεί. Και σε αυτό το στόχο, ανεξάρτητα το ποιο κόμμα είναι στην εξουσία, ανεξάρτητα το ποιοι είναι οι βουλευτές και οι δήμαρχοι, να το επιδιώκουμε, να τους επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους, να υπάρχει συνέχεια και ο καθένας από το δικό του μετερίζει να προσπαθεί να βάλει ένα λιθαράκι προς αυτούς τους στόχους. Όταν, για παράδειγμα, κάποια στιγμή επιτεύχθηκε το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρατίο, να έχει την ιατρική του εδώ και κατόπιν αναφερθεί και στον υπόλοιπο ευρώ, είχαν μπει οι στόχοι από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά από μερικά χρόνια επιτεύχθηκε ο στόχος. Όμως όλοι οι φορείς κινήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μια μεγάλη επιτυχία όταν υπάρχει συνεργασία και όταν υπάρχει στόχος. Όταν δεν υπάρχει στόχος, όταν συναντιόμαστε και ο καθένας κοιτάζει το μικροψηφέρον της κοινωνικής του ομάδος ή της του τόπου, της γειτονιάς που ζει. Διαπιστώσετε δηλαδή τέτοια περίπτωση στη δράση των βουλευτών μέχρι τώρα στον νόμο?
πολλές φορές τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα και όχι μόνο στον Εύρο και σε άλλες περιοχές. Δεν υπήρχε συντονισμός, δεν υπήρχε στόχος και συντονισμός. Αν δεν υπάρχει ο στόχος, δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμός. Πολλές φορές υπάρχει ο στόχος και δεν υπάρχει συντονισμός. Συντονισμός χωρίς στόχο δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτά τα έχουμε δει στο παρελθόν και οφείλουμε να τα ξεπεράσουμε. Ποιο έργο πιστεύετε πως θα μπορούσε ίσως να έχει προχωρήσει ήδη και εξαιτίας αυτής της έλλειψης δεν τα καταφέραμε? Για μένα είναι τρομερά σημαντικό το λιμάνι. Το λιμάνι της Ελευθερουπόλεως πιστεύω ότι είναι πηγή ζωής και ανάπτυξης για τον Εύρο, για τη Θράκη, για την ευρύτερη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κι όμως το λιμάνι αυτό εδώ είναι αναξιοποιητό. Και όταν λέω λιμάνι δεν εννοώ μόνο το χώρο του λιμανιού, αλλά είναι και οι κάθετοι άξονες, η τυστική και η σιδηροδρομική. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη γεωστρατηγική μας θέση και πραγματικά να γίνουμε πηγή εισόδου από τη Μεσόγειο, από την Ανατολική Μεσόγειο, αν θέλετε, για τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, για τη Μαύρη Θάλασσα και τις πρώτες Σοβιετικές Δημοκρατίες. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό θα είναι και η προτεραιότητά σας άμα την εκλογήσετε? Για μένα πιστεύω ότι αυτό οφείλει να είναι η προτεραιότητα όλων μας και να το καταλάβουμε. Ακόμη και αυτός που μείνει στο Αρμένιο θα έχει ιδιαίτερο όφελος αν πετύχουμε αυτό το στόχο. Πώς τους το εξηγείτε αυτό, ναι, κατοίκους του Αρμενίου? Βεβαίως, διότι από τη στιγμή που από το λιμάνι πετύχουν το λιμάνι να γίνει πύλη εισόδου και μιλήσουμε και αυτούς τους κάθετους άξονες, πραγματικά το κέρδος θα διαχειριστεί σε όλο τον νομό και σε όλη τη Θράκη. Νομίζω ότι οφείλουν να το καταλάβουν και οι Ξαθιώτες, οι οποίοι ζουν στον ορεινό όγκο. Είναι σημαντικό αυτό εδώ, αυτό που μπορούμε να πετύχουμε μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και σας επαναλαμβάνω, όταν μιλάω για το λιμάνι δεν εννοώ μόνο το χώρο του λιμανιού, αλλά μιλώ και για όλα τα άλλα τα έργα τα οποία θα είναι συνοδά για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ναι. Αυτό βέβαια είναι ένα έργο αναπτυξιακό, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Και βέβαια η λέξη ανάπτυξη σε αυτές τις εκλογές ακούγεται κάθε μέρα από καμία εξωτερική φορά. Και όλο και περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς κινέζει, δηλαδή ήταν η πρώτη που μίλησε για ανάπτυξη όταν ξεκινούσε η περίοδος του μνημονίου και της ύφεσης. Ποιοι τομείς μπορούν να αποτελέσουν την άτομα μηχανή της ανάπτυξης γενικότερα στην Ελλάδα, όχι ειδικά στον Εύρο? Είπατε τώρα τη μεγάλη κουβέντα, κοιτάξτε, κάθε περιοχή τις δικές της προτεραιότητες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ πολύ κρίσιμο σταυροδρόμιο. Έχει μια γεωστρατηγική θέση σημαντική. Αυτή τη θέση μπορούμε να την αναπτύξουμε. Λέμε τώρα ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας ποια είναι? Ο τουρισμός. Και είναι αυτή η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, στον τουρισμό είμαστε πολύ πίσω. Διότι δεν είναι να έρθει κάποιος τουρίστας μια φορά στην Ελλάδα, ούτε τουρισμός είναι μόνο να πάει στη Μύκονο, Σαντορίνη και άντρια ψηφίσει για να κόβει στην καλύτερη περίπτωση όταν δεν είναι κλειστή. Τουρισμός είναι να μπορέσεις να κάνεις πακέτα τα οποία να αξιοποιήσουν τα πάντα. Είχα πριν από δύο μέρες μια συζήτηση με κάποιους φορείς στη Λευκή μου και μου λέγανε ακριβώς ότι δεν υπάρχει για τον Εύρο, κοιτάξτε εδώ, ένα λεωφοριάκι το οποίο έρχεται κάποιος εδώ πέρα, ένας ξένος. Όταν λέμε ξένος, Ευρωπαίος ή κάποιος Έλληνας που δεν ξέρει τον Εύρο. Ένας ο οποίος θέλει να πει, ρε παιδιά, δείξτε μου να δω τι έχει αυτός ο Εύρος. Να μπορεί να κάνει μία διαδρομή και να του δείξουμε τι ακριβώς έχουμε. Να ξεκινήσουμε από τη Σαμοθράκη, να πάμε στη Μεσηβρία, να προχωρήσουμε στον Δωρίσκο, να πάμε στις Σφαίρες, να προχωρήσουμε πιο πάνω στο Δημότυπο. Ένα γραφείο τουρισμού, ας το πούμε. Όχι, όχι, όχι. Ένα επίπεδο νομαρχιακό. Όπως σας το λέω, δεν λέω μόνο σε νομαρχιακό επίπεδο. Όχι μόνο αυτό εδώ. Το ίδιο το χτέλ. Να έχει μια τέτοια διαδρομή, την οποία κάποιος να μπορέσει να την ακολουθεί, να πει δύο φορές την ημέρα γίνεται αυτή η διαδρομή. Μία φορά την ημέρα, μία φορά σε δύο μέρες, μία φορά την εβδομάδα. Να μπορεί κάποιος να κάνει αυτή τη διαδρομή και να δει μέχρι το ξυπάρα τι ακριβώς έχουμε. Και από αυτό.